Η κατάπαυση του πυρός παρατάθηκε για ακόμη μία ημέρα στη Γάζα, προκειμένου να συνεχιστούν οι προσπάθειες των μεσολαβητών για την απελευθέρωση ομήρων. Από την Παρασκευή, κάθε απόγευμα απελευθερώνονται τουλάχιστον 10 Ισραηλινοί όμηροι, γυναίκες και παιδιά, σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκηση τριπλάσιου αριθμού Παλαιστίνιων κρατουμένων. Η εκεχηρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς απέφερε αποτελέσματα, εκτίμησε ο Αμερικανός Υπουργό Εξωτερικών, Άντωνι Μπλίνκεν, εκφράζοντας την ελπίδα να παραταθεί. Όμηροι επέστρεψαν σπίτια. Τους. Ξαναβρήκαν τι οικογένειέ του και η εκεχηρία επέτρεψε επίση περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει σε αθώου αμάχου στη Γάζα που την έχουν απελπιστικά ανάγκη, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Άντωνι Μπλίνκεν από το Τελαβίβ κατά τη συναντησή του με τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισακ Χέρτζογκ. Η εκεχηρία, που τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή και αρχικά θα διαρκούσε τέσσερι ημέρε, έχει παραταθεί έω τώρα δύο φορέ. Στο πλαισιό τη έχουν ήδη απελευθερωθεί 70 Ισραηλινοί όμοιροι και 210 Παλαιστίνοι κρατούμενοι. Στο μεταξύ Τρει άνθρωποι σκοτώθηκαν το πρωί τη Πέμπτη και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σε επίθεση που εξαπέλυσαν δύο Παλαιστίνοι εναντίον ανθρώπων που περίμεναν σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την Ισραηλινή αστυνομία. Η αστυνομία διευκρίνησε ότι την επίθεση εξαπέλυσαν δύο κάτοικοι τη Ανατολική Ιερουσαλήμ, δύο αδέλφια ηλικία περίπου 30 ετών που συνδέονται με τη Χαμά και οι οποίοι είχαν στο παρελθόν φυλακιστεί στο Ισραήλ. Οι δύο δράστε σκοτώθηκαν γρήγορα από δύο στρατιώτε που ήταν εκτό υπηρεσία και έναν πολίτη οι οποίοι πυροβόλησαν εναντίον τους, όπως διευκρίνησε η ίδια πηγή.